Εδώ, στην προβολή του ντοκιμαντέρ της συλλογικής μνήμης, συνάδελφοι ηρωικοί οικοδόμοι. Ιδιαίτερα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια του συντρόφου μας, του Σταύρου του Λίτσα, την κυρία Ειρήνη, που ήρθε από την Κρήτη ακριβώς για αυτό το σκοπό, για αυτή την εκδήλωση σήμερα. Είναι επίσης χαρά μας που σήμερα μαζί μας βρίσκονται τρεις εκ των συντελεστών του ντοκιμαντέρ, η Σέβη Σαλαγιάννη, ο Αλέξανδρος Αριστόπουλος, ο Γιώργος Ουνούμεσης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία και ευχαριστούμε έναν έναν ξεχωριστά όλους τους παλέμαχους οικοδόμους που βρίσκονται εδώ σήμερα, όλους τους συναδέλφους μας, τις συναδέλφες. Όταν πριν από λίγο και όχι λίγο καιρό, όταν πρωτοήρθε στην Ομοσπονδία ο Γιάννης Οξίδας είναι ο σκηνοθέτης, έκανε την έρευνα, έκανε το σενάριο του ντοκιμαντέρ για να μας πει για την ιδέα του, για την ιδέα της ομάδας συλλογικής μνήμης, για το τι θέλουν να καταγράψουν σε σχέση με αυτή την περίοδο 1950-1967 και τους αγώνες των οικοδόμων, μας ζήτησε τη βοήθεια για να μπορέσει να μπορέσουν τα παιδιά να προχωρήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Εμείς βοηθήσαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε, με όποιες δυνάμεις είχαμε και τους εμπιστευτήκαμε. Τους εμπιστευτήκαμε γιατί είδαμε στο πρόσωπό τους ότι κάτι καλό μπορεί να γίνει. Σήμερα επιστρέφουμε εδώ και μας έχουν δώσει ένα ντοκιμαντέρ που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό, είναι αξιοσημείωτο, είναι εξαιρετικό. Υπάρχει όμως και μία αθέατη πλευρά, το ντοκιμαντέρ θα το δείτε, θα το αξιολογήσετε όλοι και θα δείτε ότι είναι έτσι όπως τα λέμε. Υπάρχει μία αθέατη πλευρά που δεν πρέπει να την προσπεράσουμε. Είναι σημαντικό και έχει μεγάλη αξία άνθρωποι του μεροκάματου που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δυσκολίες της ζωής, αλλά δεν έχουν ούτε τα υλικά μέσα, ούτε τους οικονομικούς πόρους, ούτε τις τεχνικές βοήθειες, αλλά έχουν το μεράκι, έχουν την πίστη, έχουν τη διάθεση να ψάξουν και να φωτίσουν πλευρές της ιστορίας της ταξικής πάλης από τη σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτοί να το προσπαθούν, να έχουν βοήθεια και τελικά να το υλοποιούν, γιατί αυτό το δημιούργημα που βγαίνει στο τέλος, στην πραγματικότητα είναι όπλο και για μας, είναι όπλο και για τους αγώνες. Από αυτή την άποψη, αυτό το όπλο δεν μένει στην ιδιοκτησία, στα χέρια μοναχά των δημιουργών του, αλλά γίνεται κτήμα όλων όσων το έχουν ανάγκη, όλων όσων αγωνίζονται, όλων των εργατών. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ μεγάλο αυτή η προσπάθεια εργάτες, εργαζόμενοι για εργαζόμενους να φτιάχνουν τέτοιες δημιουργίες. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω για το έργο, για το ντοκιμαντέρ. Εμφανίζονται παλέμαχοι συνάδελφοί μας. Ανάμεσά τους και ο συνάδελφος παλέμαχος, ο Διαμαντής, ο Μαυροδόπουλος που έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό. Δεν εξιστορούν απλά τα γεγονότα, τους μεγάλους αγώνες, ως παρατηρητές, αλλά ήτανε οι ίδιοι πρωταγωνιστές, οι ίδιοι μέσα σε αυτούς τους αγώνες. Και αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς συναδέλφες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, είναι ότι αυτοί ήταν παρόν εκείνη την περίοδο, αλλά πριν από αυτούς ήταν άλλοι, ήταν οι προηγούμενοι. Ήταν οι 11, παραδείγματος χάρη, οι οικοδόμοι, οι εκτελεσμένοι ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές Ξετζαγιαννής που έδωσαν τη σκυτάλη στους επόμενους. Και οι επόμενοι έδωσαν τη σκυτάλη στους μετεπόμενους και στους μεγάλους αγώνες μέσα στη Κούντα, ενάντια στη Κούντα.